56, είναι από το βιβλίο Έσδρας, είναι το κεφάλαιο Δέλτα, 4 κεφάλαιο, Δέλτα κεφάλαιο και εδάφιο 23, σελίς 456, βιβλίων Έσδρας και Δέλτα κεφάλαιο και εδάφιο 23. Ότε δε το αντίγραφον της επιστολής του βασιλέως Σαρταξέρξου ανεγνώστη ενώπιον του Ρεούμ και Σαμψέ του γραμματέως και των συνεταίρων αυτού, ανέβησαν με τα σπουδής εις Ιερουσαλήμ προς τους Ιουδαίους και έπαυσαν αυτούς εν δία με τα δυνάμεως. Και έπαυσαν το έργο του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ και έμεινεν πεπαυμένον μέχρι του δευτέρου έτους της βασιλείας Δαρίου, βασιλέως της Περσίας. Τότε προεφύτευσαν ο προφήτης Αγκαίος και Ζαχαρίας, ο υιός του Ιδώ, προς τους Ιουδαίους, τους εν Ιουδαία και Ιερουσαλήμ, προφητεύοντες προς αυτούς εν ονόματι του Θεού του Ισραήλ. Και σηκώθησαν Ζωροβάβελ, ο υιός του Σαλαθιήλ, και Ιησούς, ο υιός του Ιωσεδέκ, και ήρχισαν να οικοδομώσει τον οίκον του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ και με ταυτόν οι προφήτες του Θεού βοηθούντες αυτούς. Εν τούτο το καιρό ελθόντες προς αυτούς Ταθναή, ο έπαρχος των εντεύθεν του ποταμού, και Σεθάρ Βοσναή, και οι συνέτεροι αυτών είπαν προς αυτούς ούτω: «Τις προσέταξεν σε εσάς να οικοδομείτε τον οίκον τούτον και να εγείρετε τούτον τον τείχον?» Και τότε είπομεν προς αυτούς: «Ποια είναι τα ονόματα των ανδρών ήτινες οικοδομούσι την οικοδομήν ταύτην?» Αλλά επί τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων ήτο ο οφθαλμός του Θεού. Και δεν είναι δύνατο να πάψω συν αυτούς, έως σου έλθει υπόθεσης προς τον Δαρίον, και τότε έδωκαν απόκρισιν τη επιστολής περί τούτου. Αμήν. Ισραήλ, λαός Θεού, δημιουργημένος από τον ίδιον το Θεό, προγνωρισμένος προκαταφολής κόσμου, καθώς ο Θεός εξέλεξε Αβραάμ, τον δούλον αυτού, τον αγαπητόν αυτού, και εδώ και συγκεκριμένη εντολή προς αυτόν, ενώ ακόμη ήταν στην Ουρ των Χαλδαίων, άνθρωπος όμως πιστός, άνθρωπος ο οποίος ενδιαφερόταν για το Λόγο του Θεού, για την παρουσία του Θεού, άνθρωπος εκπαιδευμένος παρά Κυρίου, να ακούει και να υπακούει στη φωνή του Κυρίου. Αυτή είναι η ωραιότερη εκπαίδευση που μπορεί να λάβει ο άνθρωπος από τον ίδιο το Θεό. Να ακούει και να υπακούει, να έχει την ικανότητα να του μιλάει ο Θεός, ώστε αυτός να ακούει, αλλά και να έχει καρδιά έτοιμη στο να υπακούει τη φωνή του Θεού. Και αυτό που είπε στον Αβραάμ δεν ήταν απλό. «Εξέλθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, εις την γη την οποία εγώ θα σου φανερώσω που θα πας. Εγώ θα σε οδηγήσω και εκεί στη γη αυτή θα σε κάνω έθνος μέγα και εκεί θα σε ευλογήσω και σε αυτή τη γη θα μεγαλύνω το όνομά σου και σε αυτή τη γη εσύ θα κατοικείς και θα είσαι σε ευλογία. Και τους ευλογούντας σε, εγώ θα ευλογώ. Και τους καταρωμένους σε που θα υπάρχουν, εγώ θα καταρώμε. Και μέσα από σένα θα ευλογηθούν πάσε εφηλέ της γης». Φοβερές υποσχέσεις, απίστευτες θα έλεγε κανείς, αλλά ο Αβραάμ εξήλθε, έφτασε για 5 χρόνια, 70 χρονών τον κάλεσε, 75 χρονών έφτασε, 70 με 75 έζησε στη Χαράν μαζί με τον πατέρα του και πέθανε ο πατέρας του και στη συνέχεια οδηγούμενος, και το φοβερό είναι αυτό, πήγε σε μία γη που δεν την ήξερε, στη γη Χαναάν, ούτε τον δρόμο ήξερε, τον τόπο ήξερε, ούτε που να πάει ήξερε,
Ο Θεός όμως τον οδήγησε ακριβώς εκεί που έπρεπε να πάει. Και ήταν η γη που είχε προβλέψει ο Θεός ότι θα είναι η γη της επαγγελίας, η γη ρέουσα γάλα και μέλι, η γη στην οποία θα οδηγήσει εν τέλει ο Θεός το λαό Ισραήλ, που είναι ο λαός αυτός, εκ του τέκνου του Αβραάμ, ο οποίος γέννησε τον Ισαάκ, και εκ του Ισαάκ τον Ιακώβ, και εκ του Ιακώβ τους 12 φυλές του Ισραήλ, καθώς ο Θεός μετενόμωσε τον Ιακώβ σε Ισραήλ, που σημαίνει ισχύς Θεού. Και αφού 40 χρόνια ταλαιπωρήθηκαν στην έρημο εξαιτίας της απιστίας, ο λαός Ισραήλ, με το Μωυσή, το δούλο του Θεού, στα 40 χρόνια ακριβώς, εισήλθαν και τους παρεδόθη η γη της επαγγελίας, αφού πέρασαν πολλά χρόνια σε αιχμαλωσία μέσα στην Αίγυπτο. Εκεί λοιπόν ο Θεός ήταν μαζί τους, δημιουργήθηκε η σκηνή του μαρτυρίου. Στη συνέχεια ο Θεός ήγηρε βασιλιάς των Ισραήλ κατά την καρδία του, ώστε θα πράττει πάντα τα θελήματά του, τον Δαβίδ, τον οποίον και όρισε πατέρα της βασιλείας του Θεού και στη γη και στον ουρανό, δια του Υιού αυτού, του Ιησού Χριστού, ώστε η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός, εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη, καθώς και καταρχάς οι πενσί θα ευλογηθούν πάσε φίλε της γης, και η υπόσχεση του Θεού έλαβε χάρη και δια του Ιησού Χριστού το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε όλη την οικουμένη. Όμως ο λαός Ισραήλ εκείνη την εποχή, σαν άνθρωπος, σαν άνθρωποι και σαν λαός σαρκικός, πάρα πολλές φορές έπρατε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και δεν είναι ότι έπρατε και μετανοούσε, έφτασε σε ένα σημείο πολύ φοβερό, έπρατε και δεν μετανοούσε. Φοβερό. Και έτσι λοιπόν ο Θεός αποφάσισε, γιατί δεν είχε άλλη εναλλακτική λύση, ο Θεός αποφάσισε να κρίνει και να κατακρίνει το λαό Ισραήλ, να τον κρίνει εν τη δικαιοσύνη του και να βρεθεί ελλιπής, και να τον κατακρίνει, να τον καταδικάσει εν τη δικαιοσύνη του σε εξορία και μάλιστα 70 ετών, όχι εξορία εκδίκησης του Θεού, εξορία εκπαίδευσης του Θεού, γνωρίζοντας ότι εκεί στον τόπο της εξορίας ο λαός Ισραήλ θα έρθει σε Αυτόν και θα επικαλεστεί και πάλι το όνομα του Κυρίου, θα επιστρέψει στο Θεό, και ο Θεός στην απόλυτη αδυναμία του λαού Ισραήλ στην εχμαλωσία έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει τον προφητικό του λόγο. Επαναλαμβάνω, στην απόλυτη αδυναμία του λαού Ισραήλ εν τη εχμαλωσία έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει τον προφητικό του λόγο, ο οποίος καταρχάς όριζε το χρονικό διάστημα για 70 χρόνια και στη συνέχεια προσδιορίσε και τον τρόπο της απελευθέρωσης του λαού Ισραήλ, που δεν είναι άλλος από το προφητευμένο Κύρο, το βασιλέα των Περσών, για τον οποίο ο Θεός λέει λόγια ιδιαιτέρως και μάλιστα 760 χρόνια προ Χριστού, πολύ πριν την εχμαλωσία που έγινε το 606. Μιλάει για τον Κύρο, δηλαδή 150 χρόνια πριν την εξορία και 220 χρόνια πριν να λάβει χώρα το γεγονός. Μιλάει με το όνομά του, φοβερό, με τον Κύρο, καθώς λέει «Δια τον Ιακώβ τον δούλο μου και τον Ισραήλ τον εκλεκτό μου, εγώ σε κάλεσα με το όνομά σου, σε επωνόμασα αν και δεν με γνώρισες». Και έτσι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε ο Κύρος, ο βασιλιάς Περσών και Μίδων, ο γιος του Δαρίου, που δημιούργησαν την αυτοκρατορία μετά την καταστροφή των Χαλδαίων και της Βαβυλώνος, εξέδωσε διαταγή
πιθανότατα εξαιτίας του ότι διάβασε το Λόγο του Θεού, γιατί εκεί υπήρχαν πολλοί Ισραηλίτες, και είπε «Εγώ ο Κύρος, ο βασιλεύς της Περσίας, καθώς ο Θεός έδωκε σε με πάντα τα βασίλεια της γης και έδωκε σε με τα πάντα ο Θεός, και αυτός προσέταξε σε με να οικοδομήσω στον Θεόν οίκον εν τη Ιερουσαλήμ, η οποία είναι στη γη της επαγγελίας των Ισραηλιτών, στη Χαναάν». Και μάλιστα εξέδωσε διαταγή όλοι οι Ισραηλίτες που θα ήθελαν, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να φύγουν και απεστάλησαν στο Ιερουσαλήμ να οικοδομήσουν οίκον, και τους παρέσχε και όλα τα απαραίτητα της οικοδομής. Και έτσι ένας λαός στην απόλυτη αδυναμία του, δοξολογώντας, απολαμβάνοντας την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού, επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ το 536, 70 χρόνια ακριβώς μετά την μετικεσία που έλαβε χώρα το 606 του λαού Ισραήλ. Επιστρέφει έχοντας όλα τα εφόδια και ξεκινάει να αρχίσει την οικοδομή του οίκου κατά την εντολή του Θεού. Όμως συνέβη κάτι απροσδόκητο. Πεθαίνει ο Κύρος, αναλαμβάνει βασιλιάς ο Αρταξέρξης ο Μέγας, ο οποίος είναι ο ψευδοσμέρδης, ψεύτικος υιός του Κύρου, και καταφέρνουν οι εχθροί του Θεού και του λαού του Θεού να σταματήσουν το έργο, αλλά αυτό δεν είναι νίκη του διαβόλου, αυτό είναι σχέδιο του Θεού. Κι όμως θα μπορούσε κανείς να πει «Τι γίνεται, μας σταμάτησε, κατάφερε ο διάβολος και μας σταμάτησε». Ποτέ δεν καταφέρνει ο διάβολος να σταματάει. Ό,τι γίνεται ο Θεός το κάνει. Και έτσι πρέπει να εκπληρωθεί από το 536 μέχρι το 520, 15-16 χρόνια περίπου, το σχέδιο του Θεού, όπου θα αναλάβει βασιλεία το 521 ο Δαρίος, οι Ισραηλίτες δεν ξέρουν τίποτα, ο Θεός τα εργάζεται όλα, και αυτή την περίοδο έκαναν αυτό που έπρεπε να γίνει πριν αρχίσουν να οικοδομούν το έργο του Θεού, τον οίκον του Θεού. Οικοδόμησαν τους οίκους τους. Γιατί δεν μπορεί κανείς να εργαστεί στο έργο του Θεού αν πρώτα δεν οικοδομήσει τον οίκον του. Εάν πρώτα ο Θεός δεν οικοδομήσει τον οίκον του. Γιατί λοιπόν σταμάτησε το έργο του Θεού? Γιατί έπρεπε να προετοιμάσει το λαό που θα εργαστεί στην οικοδομή του οίκου του Θεού. Φοβερό, αδελφοί αγαπητοί, αλλά αληθινό. Το οποίο μόνο με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Και επειδή είχαν και όλα τα απαραίτητα που ο Κύρος είχε δώσει για την οικοδομή του οίκου του Θεού, κατάφεραν και έφτιαξαν φατνοτούς οίκους, αλλά δεν είναι μόνο ότι έφτιαξαν οίκους για να μένουν, είναι ότι γνωρίστηκαν γιατί στην αχανή αυτοκρατορία των Χαλδαίων σαν άγνωστοι. Έγιναν πλησίων. Κατάλαβαν ότι είναι αδέλφια. Ήρθανε κοντά ο ένας τον άλλον. Και είχαν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν τους οίκους τους, αλλά και να οικοδομήσουν και τις σχέσεις τους με τα αδέλφια τους. Μέχρι που να έρθει το πλήρωμα του χρόνου παρακυρίου, που έγινε όπως είπαμε πριν το 521 ανέλαβε ο Δαρίος, μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου να τους επισκεφθεί ο Θεός, γιατί πρέπει να κάνει τη μεγάλη αλλαγή. Τώρα είναι ο καιρός να οικοδομήσετε το οίκο του Θεού,
Τώρα είναι ο καιρός να εργαστείτε στο έργο του Θεού. Τώρα που τελειώσατε και οικοδομήσατε τους οίκους σας. Γιατί στο έργο του Θεού εργάζονται οικογένειες. Στο έργο του Θεού εργάζονται οικογένειες αγαπημένες, ενωμένες. Ενωμένες και μέσα στην οικογένεια, ενωμένες και έξω από την οικογένεια. Ο Θεός λοιπόν έχει αυτό το στόχο, να οικοδομήσει τον οίκον σου σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται. Ξέρετε ποια ήταν η κατάσταση που βρέθησαν? Άγνωστη μεταξύ αγνώστων, φτωχή με χρήματα προσδιορισμένα για την οικοδομή του οίκου του Θεού, σε απόλυτη αδυναμία. Σε απόλυτη αδυναμία στην αιχμαλωσία, σε μεγαλύτερη αδυναμία στην γη Χαναάν. Και έπρεπε να περάσουν 15 ολόκληρα χρόνια για να αποκτήσουν αυτή τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση, την ικανότητα, γιατί η ικανότητα που έχουμε είναι από το Θεό, την ικανότητα παρακυρίου, για να οικοδομήσουν τον οίκον, για να εργαστούν στο έργο του Θεού. Και έτσι όταν πραγματοποιήθηκε αυτό, σηκώνεται ο Αγγαίος ο προφήτης και ο Ζαχαρίας ο προφήτης, που δεν ξέρουν τίποτα για το Δαρείο και τι θα είναι ο Δαρείος και τι θα κάνει. Απέναντί τους είχαν εχθρική στάση από τις αρχές και τις εξουσίες. Πέραν του ότι είχαν εχθρούς δίπλα τους που τους ονίδιζαν και τους καταπολεμούσαν, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο. Και σηκώνει το Θεός δια Πνεύματος Αγίου και λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ο λαός ούτως λέγει, δεν είναι καιρός ακόμη να οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου. Δεν είναι καιρός ακόμη να εργαστούμε στο έργο του Θεού. Δεν είναι καιρός ακόμη να εργαστούν και οι άλλοι στο έργο του Θεού. Αλλά αυτό είναι σκέψεις όχι μόνο απιστίας, αλλά εκ του φαινομένου και όχι εκ του Πνεύματος του Αγίου. Ο λαός λέει δεν είναι καιρός να εργαστείτε, να εργαστούμε για την οικοδομή του οίκου του Θεού. Και ο Κύριος λέει είναι ακόμη σε εσάς καιρός τώρα πια που οικοδομήσατε τον οίκο σας να κατοικείτε και να αναπαύεστε σε φατνοτούς οίκους. Τέλειωσε το χρονικό διάστημα που σας έδωσα να οικοδομήσετε τον οίκο σας. Τώρα τους οικοδομήσατε τους οίκους σας, φατνοτούς οίκους. Ενωμένοι, αγαπημένοι. Είναι καιρός τώρα να αναπαύεστε. Για ελάτε να σας πω κάτι σοβαρό. Σπήρατε πολύ, αλλά εισοδεύσατε ο λίγον. Τρώγετε, αλλά η τροφή είναι λιγοστή, δεν χορταίνετε. Πριν από λίγο είχαν αφθονία. Τώρα άλλαξε ο Θεός τα πράγματα, ήρθε δυστυχία. Ήρθε αποτυχία. Πίνετε και δεν ευχαριστήστε. Ενδύεστε και τα ημάτια σας είναι ελαφρά, δεν θερμαίνεστε. Και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται ελάχιστα, με τρίπιο βαλάντιο. Γιατί δεν αναρωτιέστε και συνεχίζετε να λέτε εγώ θα προσπαθήσω να αναπαύομαι στο σπίτι μου και δεν εργάζομαι για το Θεό. Πείνα, δίψα, κακουχία, ταλαιπωρία θα έρχεται. Γιατί πέρασε ο καιρός που σας εδόθη χρόνος να οικοδομήσετε τον οίκο σας. Τώρα πρέπει να οικοδομηθεί ο οίκος του Θεού. Τώρα πρέπει να εργαστείτε για τον Κύριο. Γι' αυτό ο ουρανός απέκλεισε από σας τη δρόσο αυτού και η γη απέκλεισε τον καρπό αυτού και εγώ ο Κύριος σε κάλεσα ανομβρία επί τη γη και δεν υπάρχει καμία καρποφορία. Και πάλι μεγάλη αλλαγή ετοιμάζει ο Θεός. Πριν από 15 χρόνια ετοίμασα τη μεγάλη αλλαγή, να φύγουν από το χώρο της αιχμαλωσίας και να έρθουν στη γη της ελευθερίας. Και ενώ με ζήλο ξεκίνησαν να οικοδομούν τον οίκον του Θεού, ο Θεός τους σταμάτησε. Πρώτα τους οίκους σας. Και έτσι επειδή είχαν τη δυνατότητα
Και επειδή δεν μπορούσαν να οικοδομήσουν παρακυρίου των οίκων του Θεού, οικοδόμησαν φάτνο τους οίκους και χάρηκε ο Θεός. Αλλά κάτσε, όχι τώρα ανάπαυση, όχι τώρα οκνηρία, όχι τώρα τεμπελιά. Πρέπει να ξυπνήσετε, τώρα ταλαιπωρία για να ξυπνήσετε. Τώρα πείνα, δίψα, ανομβρία, κάποια ερησίβη. Εάν θέλετε να βγείτε από τον τόπο της ταλαιπωρίας, έλεγε τότε σε αυτούς, τώρα σε μας. Αν πραγματικά θέλετε να ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού, εξαφανίζοντας την ανομβρία, να διώξει την κάπια, να διώξει το κακό, ανεβείτε πάνω στο όρος, κόψτε ξύλα, φέρτε τα και τώρα αρχίστε να οικοδομείτε τον οίκον του Θεού. Ανεβείτε πάνω στο όρος της προσευχής για μας. Πληστείτε Πνεύματος Αγίου, κόψτε ξύλα, πάρτε τα απαραίτητα εφόδια δοσμένα για σας και κατεβείτε κάτω και εγκαταλείψτε την ανάπαυσή σας και την τεμπελιά σας. Και ελάτε να οικοδομήσουμε μαζί, λέει ο Θεός, τον οίκον των ειδικών. Και εκείνη την περίοδο ο Θεός διήγηρε τις καρδιές των εχόντων την ευθύνη του Ζωροβάβελ και του Έστρα. Και, συγγνώμη, και του Ιησού του Ιού του Ιωσεδέκ. Διήγηρε τις καρδιές. Και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου είπαν αμήν. Χωρίς φόβο. Οι εχθροί ξεσηκώθηκαν. Αλλά είδαν ότι ο εχθρός δεν μπορούσε να τους σταματήσει. Γιατί ο οφθαλμός του Κυρίου ήταν πάνω στους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων. Και ήρθαν οι εχθροί. Τι κάνετε εκεί? Γιατί χτίζετε αυτόν τον τοίχο? Ποιος σας έδωσε εντολή? Ο Κύριος των δυνάμεων μας έδωσε εντολή. Θα σας φτιάξουμε εμείς. Αλλά όταν δίνει εντολή ο Κύριος των δυνάμεων, αναλαμβάνει και την ευθύνη της ολοκλήρωσης. Και προσέξτε, αυτός που ξεκίνησε το καλό έργο, αυτός έχει την ευθύνη να το επιτελέσει. Αρκεί εσύ να λες αμήν, Κύριε. Και από εκεί και πέρα όλα τέλειωσαν. Έστειλαν, αγωνίστηκαν στο Δαρείο να τους εμποδίσει, όπως κάποτε ο Αρταξέρξης, ο ψευδός Μέρβης, ο Απατεώνας. Και ο Δαρείος έδωσε εντολή, εξετάστηκε το παρελθόν, βρέθηκε η διαταγή του Κύρου και έδωσε εντολή και ο Δαρείος, αφήστε τους, θα οικοδομήσουν και προμηθεύστε τους και πάντα τα απαραίτητα για να τελειώσει γρήγορα και ο οίκος του Θεού τέλειωσε. Αλλά όλα στη ζωή μας γίνονται ευσχημόνος και κατά τάξη. Δεν έχει σημασία ο καιρός της δύναμης που είχαν όταν έφτασαν γεμάτοι από τα δώρα του Κύρου. Δεν έχει σημασία ο καιρός της αδυναμίας που ξεκίνησαν με την διαταγή του Πνεύματος του Αγίου. Εκείνο που έχει σημασία είναι η φωνή του Θεού. Αυτό που έχει σημασία είναι ο Λόγος του Θεού. Και θα πω τώρα και το πιο συγκεκριμένο, αδερφοί. Εκείνο που έχει σημασία στη ζωή του καθενός από μας, στο έργο της Εκκλησίας, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν Εκκλησία, είναι οι χρόνοι και οι καιροί, είναι προσδιορισμένοι πάντοτε από το Θεό. Και ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, ο άνθρωπος δεν ξέρει, ο άνθρωπος φοβάται όταν είναι σε αδυναμία, ο άνθρωπος αισθάνεται ισχυρός όταν είναι σε δύναμη, αλλά ποτέ δεν θα τα καταφέρει εάν δεν ακουστεί η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ανεβείτε πάντως στο όρος,
τώρα. Δεν τους το είπε πριν 10 χρόνια, πριν 7 χρόνια, πριν 5 χρόνια. Τώρα είναι ο καιρός. Τώρα είναι ο καιρός ο κατάλληλος παρακυρίου. Ανεβείτε τώρα πάνω στο όρος. Κόψτε ξύλα και αρχίστε να οικοδομήσετε και μη φοβήστε. Και πήραν θάρρος, πήραν δύναμη. Γιατί διήγηρε ο Θεός στην καρδιά τους. Όχι ότι ήταν παλικάρια. Δεν γίνεται με παλικάρια το έργο του Θεού. Γίνεται με πιστούς που ανοίγουν την καρδιά τους στον Κύριο και ο Κύριος διεγείρει την καρδιά των πιστών ανθρώπων. Μόνο με πιστούς γίνεται. Διήγηρε την καρδιά των ανθρώπων και οι άνθρωποι ξεκίνησαν, ήρθαν οι εχθροί, δεν φοβήθηκαν καθόλου γιατί ήξεραν ότι ο Θεός είναι μαζί τους. Και αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, θα εξητήσουμε να μας φανερώνει ο Θεός τους χρόνους και τους καιρούς τους δικούς Του για την προσωπική μας ζωή, για την οικογενειακή μας ζωή, για την εκκλησιαστική μας ζωή. Και να ξέρουμε πάντα ότι ο Θεός πρώτον ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία και από την ταλαιπωρία, ύστερα δίνει τη δυνατότητα να οικοδομήσει ο άνθρωπος την οικογένειά του, τον οίκον του, και ύστερα δεν τον αφήνει να τεμπελιάζει, του δίνει τη δυνατότητα να εργάζεται το έργο που ο Θεός είχε προσδιορισμένο προκαταβολής κόσμου για, για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ζωροβάβελ και Ιησούς ο Υιός του Ιωσεδέκ. Κατ' όνομα γνωρίζει τους δούλους του και τις δούλες το Θεός. Κατ' όνομα εγνώρισε τον Κύρο, τον δούλο του. Κατ' όνομα εγνώρισε το Δαρείο. Κατ' όνομα γνωρίζει και σένα, αδερφέ μου, και την οικογένειά σου και το παρόν σου και το μέλλον σου. Αμήν.